Για πάμε να καλησπέρισουμε και τον Πάρη Τσελεπίδη τώρα. Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σου, Κώστα μου. Εδώ πέρα από την Αθήνα πραγματικά βράδυ, γιατί ναι, σε διάφορες περιοχές έχει ακόμα και σαραντάρια. Οπότε νομίζω ότι πάμε για μια καυτή εβδομάδα στα μέσα του Ιούλιου. Χθες όμως πλήρωσες τον κόσμο. Καλά ρε Κώστα, ήταν να το να κάνουμε διαφορετικό ποδαρικό μαζί στην 100% εβδομάδα. Φυσικά εννοείται. Και με τον φιλικό του Άρη με τον Ολυμπιακό. Βγάλαμε αυτό το 2-12 παρέα. Το απόγευμα όταν το συζητούσαμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο ήταν στο 2-25 επιμείναμε. Εντάξει, αγχωθήκαμε βέβαια γιατί πήγανε 3 γρήγορα γκολ μέσα σε 6 λεπτά. Φαντάζομαι στο 74, 75, ναι. 80. Αλλά σημασία έχει ότι βγήκε. Δεν βγήκε βέβαια ο Άσος το ημίχρονο που έκανε κλικ λόγω της απόδοσης που ήταν στο 2-95. Αλλά σημασία έχει ότι πέρασε το συγκεκριμένο σημείο. Όλα αυτά σε μια πολύ φτωχή σχετικά στοιχηματικά μέρα, γιατί σωστά, δεν είχε πολλά σημεία και πολλές επιλογές, είτε από το ποδόσφαιρο είτε από το μπάσκετ, ακόμα και από το τέννις, δεδομένου ότι τελείωσε και το Wimbledon στην ειδησιογραφία. Να πούμε πολύ σύντομα πως δεν προκύπτει κάποιο νέο όνομα πέραν των γνωστών, δηλαδή είτε του Σκάρπα και τον Ολυμπιακό από το Γενάρη και όχι τώρα της αισιοδοξίας του Μάρτινς ότι παρά την ήττα χτες με 2-1 ότι ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος για τα δύο παιχνίδια με την Μακάμπι Χάιφα στις 20 και στις 27 του μήνα. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια και στην πορεία και στην πράξη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κινείται στο δικό του μεταγραφικό μέτωπο, βρισκόμενος πάντα στην Αυστρία, στο μπάσκετ, το νέο όνομα το οποίο προκύπτει και έρχεται στο προσκήνιο έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και έχει να κάνει με την περίπτωση του γνώριμου του Σίγκλετον να υπάρχει ένα δικό του σενάριο επιστροφής του. Επειδή έφυγε από την ΕΦΕΣ. Επειδή έφυγε από την ΕΦΕΣ. Ναι, κάπως έτσι φαίνεται να βρίσκεται και να μπαίνει στο τραπέζι και στην αγορά. Στην Καρδίτσα φαντάζομαι το διαπίστωσε και εσύ ότι υπάρχει πλήρης ικανοποίηση για το λόγο ότι έχουν καταθέσει όλα τα χαρτιά για να παίξει η ομάδα και μπράβο τους. Οπότε εννοείται. Δεν ήταν τυχαίος ο πρωταθλητισμός τον οποίο κάνανε πέρσι η διεκδίκηση της ανόδου και η επίτευξη αυτής. Βέβαια να δούμε τι θα γίνει με το ψυχικό, να δούμε τι θα γίνει με τη θέση που καλύτερα να καλυφθεί από τη Λάρισα. Μάλιστα η Λάρισα η οποία φερόταν να κάνει κάποιες άλλου είδους επαφές για ίσως και για το αφημί της και για μετακίνηση. Και βέβαια εμένα με στεναχωρεί Κώστα μου το γεγονός, αυτό θα πω και θα το κλείσω εδώ, το γεγονός ότι επί της παρουσίας και του Κώτη Τακιανού που ανακηρύχθηκε προπονητής χρονιάς και δικαιολογημένα η Λάρισα έφερε τον κόσμο και πάλι στο πιστό της Νεάπολης και αυτή η ομάδα η οποία κοίταξε τα μάτια στον Παναθηναϊκό ιτήθηκε με 3-2 στο 5ο παιχνίδι της σειράς και κάτι ανάλογο και με τον Προμηθέα Πατρών, δεν θα παίζει του χρόνου στο πρώτο τάξη πρόγραμμα της χώρας, έτσι δεν είναι? Φοβερό. Έτσι, φοβερό και παύλα στενάχωρο για να μην πω ακόμα και τραγικό. Και, κλασικό, και κλασικά ελληνικό φυσικά. Έτσι. Πολύ κρίμα όμως. Έτσι, πολύ κρίμα. Δηλαδή όταν έμπαινε η Λάρισα σε αυτή τη διαδικασία των play-off, από εκεί που υπήρχαν τα ικανοποίηση και τα χαμόγελα ότι η ομάδα σώθηκε, ότι πάμε να κάνουμε μια αξιοπρεπή πορεία, ο αποκλεισμός του Κολοσσού, οι δύο νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό και αυτή η ομάδα την επόμενη χρονιά ήταν πάντων να καταθέτει ένα φάκελο όπως τον κατέθεσε, έτσι, ναι. Ναι. Κρίμα. Και όλα αυτά τη στιγμή που ακόμα και η ίδια η Ομοσπονδία ίσως και για να... Ο Τακιανός που θα πάει, ο Τακιανός που θα πάει. Τη στιγμή που πήγε ο Ηλίας στην ΑΕΚ, έτσι, ο Κατζούρης. Και ο άλλος Ηλίας πήγε στον Κολοσσό. Με κάποια χρόνια καθυστέρησε κιόλας. Ο Κατζούρης ήταν τότε και επιμπάνκι και είχε πει τότε στην διοίκηση Αγγελόπουλο ότι αν θέλετε να μείνετε, δεν μένω βοηθός, μένω σαν πρώτος. Τότε δεν του κάναν την πρόταση να μείνει σαν πρώτος, έφυγε, συνέχισε, πήγε και στον Ακέ, πήγε στον Κολοσσό και τώρα επιστρέφει σαν πρώτος. Ο Τακιανός είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, γιατί οι θέσεις κλείνουν, δεν είναι. Μίλησε και αυτός με τον Κολοσσό, αλλά προχωράει μάλλον του Παπαθεοδόρου. Η Καρδίτσα θα μείνει με τον ίδιο προπονητή. Τον Αγγελού. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι διαφορετικό μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω κιόλας και ο Χάγκινς ή Χέγγινς που τον έζησε από κοντά στον Ηρακλή, φαίνεται να έχει κλείσει, αν και δεν έχει ανακοινωθεί, εκτός και ανακοινώθηκε. Μπράβο, και έφυγε από... Δεν το πιάσει νικερές μου, στον Απόλλωνα και όχι τον Προμηθέα, έτσι. Στον Απόλλωνα, ναι, στον Απόλλωνα. Και θέλω να τσεκάρω αν αυτός ο DJ Φάντεμπεργκ είναι γιος του Λόρενς Φάντεμπεργκ που τον είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν στους αμπελόκηψους στον ΠΑΟ. Κάποιοι είπαν ότι είναι, εγώ δεν το έχω τσεκάρει επίσης, δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να το δούμε. Όχι, θα κάνουμε μια ερευνούλα.
και θα το πούμε είτε στην εκπομπή στο basketplus.gr, είτε ακόμα και στο Λίπερο στη διάρκεια της άλλης ημέρας. Επειδή μας πιέζουν τα δευτερόλεπτα και φτάνουμε στις 2 και για να μην παρεκκλίνουμε και των χορηγών, σημείο στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, μπασκετικό, καθαρά, κύπελο Ασίας, στις 4 η ώρα, πού πήγε Κίνα, στο... Νότια Κορέα, στο μείον 2,5. Κίνα, Νότια Κορέα, στο μείον 2,5. Τι είναι αυτό, μπάσκετ? Ναι, να κερδίσει δηλαδή η Κίνα, μόνο μπάσκετ Κώστα μαζί, μόνο μπάσκετ από σήμερα μαζί. Σωστά και αυτό. Έτσι, δηλαδή να κερδίσει η Κίνα με 3 και πάνω πόντους. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οκ, έγινε Πάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό φινάλι στην εκπομπή, Κώστα μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε τον Πάρη Τσελεπίδη, φίλες και φίλοι.